Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Παραμονή πρωτοχρονιά 2024, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου 2023. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μα το 2023 και επέλεξα συνειδητά να είναι ένα βίντεο επιτυχία. Ένα success story. Μια ιστορία επιτυχία για να μα δώσει θάρρο, να μα δώσει ελπίδα και να μα διδάξει ότι οι άνθρωποι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας, τις ψυχολογικές και τα εσωτερικά μας ζητήματα τα οποία μας παρεμποδίζουν από το να βιώσουμε τη ζωή μας όσο καλύτερα γίνεται. Επέλεξα μια ιστορία επιτυχίας με καλό παιδί και όπως γράφω στον τίτλο πέρα από την ψυχοπαθολογική έλξη όταν αφήσουμε πίσω μας την ψυχοπαθολογική έλξη η οποία γράφτηκε κάτω από το βίντεο με τίτλο Ξεπερνώ τη συνεξάρτηση και δεν ξέρω τι σημαίνει έλξη που να μην είναι ψυχοπαθολογική, το οποίο ανέβηκε πρόσφατα. Κάτω από εκείνο το βίντεο, θα σας διαβάσω λίγο στην περιγραφή τι είχα γράψει, γιατί αν κάποιοι από εσά δεν έχετε δει πρόσφατα το βίντεο, δεν το έχετε δει. Μάλλον αν δεν έχετε δει το βίντεο, γιατί πρόσφατα ανέβηκε, μπορεί να μην θυμάστε τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι βιώνουν ψυχοπαθολογική έλξη με ανθρώπους που έχουν προβληματικά στυλ προσωπικότητας όπως ναρκισιστικό. Στη διαδικασία της αποθεραπείας από τη συνεξάρτηση μπορεί να καταφέρουμε οι προβληματικοί τύποι προσωπικότητας να μας ξενερώνουν. Δηλαδή όταν έχουμε συνεξάρτηση και δεν το αντιλαμβανόμαστε και δεν κάνουμε θεραπεία, φτιαχνόμαστε και ελκυόμαστε από προβληματικούς τύπους. Όταν αρχίσουμε να κάνουμε θεραπεία, εντοπίζουμε το πρόβλημα μας και αρχίζουμε συνειδητά να το αντιμετωπίζουμε, ένα καλό σημάδι είναι όταν ξενερώνουμε με του προβληματικού τύπου προσωπικότητα. Δηλαδή, ένα ναρκιστή πλέον δεν μα φαίνεται σεξι, δεν μα φαίνεται cool, δεν μα φαίνεται ελκυστικό. Μήπω όμω μπορεί να μην μα ελκύουν ακόμη σε αυτό το στάδιο τη αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση οι άνθρωποι με υγιέ στυλ προσωπικότητα παρόλο που είναι ταιριαστοί με εμά. Είναι καλή ιδέα να τα φτιάχνουμε με κάποιον επειδή έχει υγιέ στυλ προσωπικότητα παρόλο που δεν μα ελκύει. Θα απαντήσω εδώ, πρωτού διαβάσω την ιστορία επιτυχίας της φίλης... ότι η γνώμη μου είναι ότι δεν ξεκινούμε μία ερωτική σχέση... αν δεν υπάρχει αρέσκεια. Αν δεν μας αρέσει εμφανισιακά, αν δεν μας ελκύει ερωτικά ένας άνθρωπος. Ε, αν δεν μας αρέσει καθόλου ο άνθρωπος που συναντάμε... ο άνδρας ή η γυναίκα που συναντάμε... αν δεν νιώθουμε ότι μας αρέσει η φάτσα του, η φάτσα της μα αρέσει η παρέα του, η παρέα τη, δεν προχωρούμε στο να δημιουργήσουμε μια σχέση. Δεν θέλουμε την ψυχοπαθολογική έλξη, αλλά δεν θέλουμε και την πλήρη απουσία έλξη. Γιατί βασικό στοιχείο για να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση είναι να υπάρχει ερωτική έλξη και από τι δύο πλευρέ. Διαφορετικά. Προσποιούμαστε πως κάνουμε σχέση, ενώ στην ουσία παίρνουμε στο λαιμό μας έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει αυθεντική έλξη για μας και να έχει όντως συναισθήματα για μας. Γράφει λοιπόν η κοπέλα. Πριν 7 χρόνια, όταν ήμουν 21, μέσα από κοινού φίλου άρχισα να κάνω παρέα με ένα συνομήλικο αγόρι. Άρα τώρα είστε και 28. Μετά από αρκετού μήνε που κάναμε παρέα, μου είπε ευθέω πω του αρέσω. Ωραίο αυτό, έγινε η γνωριμία σταδιακά. Γνωριστήκατε μέσα από παρέα. Κάνατε παρέα αρκετού μήνε και μετά σου μίλησε ξεκάθαρα για τα συναισθήματά τους. Είπε πως του. Είπε ευθέω πω του αρέσει. Από τότε σιγά σιγά ερχόμασταν πιο κοντά και έπειτα ξεκινήσαμε να βγαίνουμε σαν ζευγάρι. Στην αρχή σκεφτόμουν πως δεν θα κρατούσε πολύ γιατί ήταν βαρετός εντός εισαγωγικών, ασχέτως εάν μου άρεσε σαν αγόρι, άρα υπήρχε η έλξη. Λέει, μου φαινόταν βαρετός ασχέτως εάν μου άρεσε σαν αγόρι. Καλό σημάδι ότι της άρεσε σαν αγόρι. Τότε της φαινόταν βαρετός, ίσως ήταν ένα σημάδι ότι αυτή ήταν μια υγιή σχέση, ενώ οι προηγούμενες όχι. Για να δούμε πώς ήταν οι προηγούμενες. Δεν υπήρχαν αυτά τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα που είχα σε προηγούμενες εμπειρίες. Τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις, το δράμα στις σχέσεις, είναι ένα φαινόμενο που συναντάται σε σχέσεις οι οποίες δεν είναι καλές σχέσεις. Είναι τοξικές σχέσεις. Το δράμα, η αγωνία, το να ανεβαίνει ψηλά η αδρεναλίνη, η κορτιζόλη, και όλα αυτά τα νευροχημικά που έχουν σχέση με την αγωνία, το φόβο, την ανασφάλεια, σηματοδοτούν μια σχέση η οποία δεν είναι ασφαλής. Και οι σχέσεις οι οποίες είναι ανασφαλείς σχέσεις, σχέσεις χωρίς συναισθηματική ασφάλεια, έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Όπως επίσης και οι σχέσεις με ναρκισιστές έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Και οι άνθρωποι που βιώνουν με ψυχοπαθολογική έλξη, δεν ενοχλούμαστε από τα σκαμπανεβάσματα, αντιθέτως τα χρησιμοποιούμε με τη διαδικασία του trauma bonding. Δηλαδή δεν νόμαστε τραυματικά ακόμη περισσότερο με κάποιον που μας αναστατώνει, μας ανησυχεί και μας πονάει, επειδή ακριβώς έχουμε μάθει να συνδέουμε τον πόνο, την ταλαιπωρία και την αναστάτωση με την αγάπη. Άρα η κοπελιά στις προηγούμενες εμπειρίες που είχε υπήρχε ψυχοπαθολογική έλξη, γιατί ακριβώς υπήρχαν αυτά τα σκαμπανεβάσματα ή επειδή υπήρχε ψυχοπαθολογική έλξη, ανεχόταν τα σκαμπανεβάσματα. Είναι το ένα άμεσα συνδεδεμένο με το άλλο. Η ιστορία αν η κότα γέννησε το αυγό, το αυγό γέννησε την κότα. Λοιπόν, δεν υπήρχαν αυτά τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα που είχα σε προηγούμενε εμπειρίε. Είχα σχεδόν απέχθεια όταν μου εκδήλωνε την αγάπη και την τρυφερότητά του. Όμως, περνώντα ο καιρός και έτσι όπως εξελισσόμαστε σαν ζευγάρι, με αγάπη και ουσιώδε μιάξιμο, πραγματικά ξεκλειδώθηκα και έμαθα πώ είναι πραγματικά να έχει μια υγιή συντροφική ερωτική σχέση. Οι κοπέλε και τα κοπέλια, οι οποίοι μαθαίνουν να βρίσκονται σε προβληματικέ σχέσει, μέσα στι οποίε μπαίνουν με έντονη ψυχοπαθολογική έλξη, όταν λειτουργούν ερωτικά με τον κακοποιητή τους, δεν λειτουργούν με όλο τους το είναι. Δεν λειτουργούν αυθεντικά. Καταναγκαστικά προχωρούν σε ερωτικέ πράξει, γιατί αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό σε μια παθολογική σχέση, σε μια προβληματική σχέση, είναι η ένταση, είναι το δράμα. Αυτά τα οποία δημιουργούν και το τραυματικό δέσιμο. Γι' αυτό έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο που έχουμε πει ότι είναι μύθο ότι οι ναρκιστέ και οι ναρκιστικέ σχέσει έχουν τέλειο σεξ. Έχω ακούσει πρόσφατα από γυναίκα η οποία ήταν εθισμένη στις κακοποιητικές σχέσεις, είχε ξεκάθαρα ζητήματα συνεξάρτησης, όταν μετά από εντατική θεραπεία και προσπάθεια και αρκετό καιρό που απήχε από το να μπει σε μια σχέση που υπήρχαν καμπανάρες, σημεάρε και σημάδια ότι ο τύπος που γνώριζε ήταν ένας ακόμη ναρκισός, όταν συνάντησε έναν άνθρωπο με γέστη μου είπε πρόσφατα, είναι φίλη μου και που το είπε τηλεφωνικός, ότι βιώνει μια πρωτόγνωρη εμπειρία με τον νέο της σύντροφο που σιγά σιγά ήρθαν κοντά ένα στον άλλον ερωτικά. Μου λέει πρώτη φορά γνώρισα κάποιον που δεν το πήραμε κατευθείαν στο σεξ, που δεν αρχίσαμε να μιλάμε για σεξ από την πρώτη στιγμή. Γνωρίστηκαν, λέει καλά, συνδέθηκαν ουσιαστικά ένας με τον άλλον και όταν έφτασαν στο να ενωθούν και σεξουαλικά, τότε βίωσαν και οι δύο, όπως μου είπε, δεν μου περιέγραψε ακριβώς τι βίωσα, μου είπε όμως ότι βίωσαν πρωτόγνωρη χαρά, συνδεσιμότητα και μου είπε χαρακτηριστικά το σεξ πήγε σε άλλα level, πήγε σε άλλα επίπεδα. Μου λέει αλλάξαμε πίστα και αυτό που θεωρούσα τόσο καιρό πως ήταν super duper wow σεξ με τον κάθε ενάρκη που ήμουν παλιά δεν έχει καμία αξία μπροστά σε αυτό που βιώνω τώρα όπου αυτό που λέει κοπέλα ξεκλειδώθηκε. Ξεκλειδώθηκε. Όταν κάνουμε σεξ με έναν προβληματικό άνθρωπο, δεν κάνουμε με όλο μας το είναι σεξ, κάνουμε καταναγκαστικά. Όταν κάνουμε σεξ σε σημείο που να το νιώθουμε και να το λέμε ότι κάνουμε έρωτα, με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μια υγιή σχέση αγάπης, τότε μπορούμε να αφαιθούμε και οι άνδρες και οι γυναίκες και να λειτουργήσουμε με όλο μας το είναι και ερωτικά και σεξουαλικά. Μέχρι σήμερα, λέει η κοπέλα, είμαστε μαζί πιο δυνατοί από ποτέ. Μπράβο και χαίρομαι για σας και εύχομαι να συνεχίσετε. Και μάλλον θα συνεχίσετε επειδή έχετε πολύ καλές βάσεις. Αυτή η σχέση με βοήθησε πολύ να εξελιχθώ ως προσωπικότητα και νιώθω τυχερή που άκουσα το ένστικτό μου και δεν σταμάτησα αυτήν τη σχέση τότε. Και όταν φωτογράφησα εγώ αυτό το βίντεο είχε 30 likes στο σχόλιο. Τη έγραψε μία φίλη συγχαρητήρια και απαντάει η κοπέλα πολύ όμορφα, ευχαριστώ πολύ, αλλά να διευκρινίσω πως επειδή αυτός ήταν μια υγιής προσωπικότητα, δεν πάει να πει πως όλα αυτά τα χρόνια ήταν όλα τέλεια και εύκολα. Είμασταν μικροί και άπειροι. Εγώ χρειαζόμουν πολλή δουλειά ψυχολογικά. Πήγα σε ψυχολόγο και εξελιχθήκαμε μαζί ως προσωπικότητε. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο, παιδιά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσά και δίνετε και ελπίδα σε εμά τους μεγαλύτερου. Εάν υπάρχει στερεή βάση, τότε και οι δύο ανθίζουν μέσα στη σχέση, ασχέτω με τι δυσκολίε και τι κακοτοπιέ τη ζωή. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, γιατί η απάντηση που έδωσε στο σχόλιο με συγχαρητήρια, η κοπέλα. Αποδεικνύει όντω και το βάθο και την ποιότητα τη σχέση τη, αλλά και όντω ότι και η ίδια ανέλαβε τα δικά τη κατά. Αυτό που λέμε συνέχεια σε αυτό το κανάλι. Ανάλαβε εσύ τα δικά σου κατά. Να αν αναλάβω εγώ τα δικά μου κατά. Τα δικά μου εσωτερικά ζητήματα. Και όταν τα βρούμε με τον εαυτό μα, τότε θα μπορούμε να συμβαδίσουμε και μαζί στο να εξελιχθούμε μαζί ω προσωπικότητε και μας συμφέρει να γνωρίσουμε ανθρώπους και να βάλουμε στη ζωή μας ανθρώπους που είναι καλύτερα ψυχολογικά από ό,τι είμαστε εμείς. Μας συμφέρει να γνωρίσουμε ανθρώπους με ασφαλές στυλ Μας συμφέρει να γνωρίζουμε ανθρώπους με υγιές προσωπικότητα, Να σταματήσουμε πλέον να τρέχουμε εξωπίσω τα ναρκισάκια και κάθε λογής προβληματικά τυπάκια και να αλκιόμαστε από τους προβληματικούς και αντιθέτως να επιδιώκουμε και σε επίπεδο φιλίας, και σε επίπεδο συνεργασία και σε επίπεδο δημιουργία ερωτικών σχέσεων, να βάζουμε στη ζωή μα καλοήθη ανθρώπου υγιεί φυσιολογικέ προσωπικότητε. Αυτό. Στόχο. Στόχο. Αυτό. Λοιπόν, ε... ένα άλλο σχόλιο το οποίο ήταν κάτω από το βίντεο από μια άλλη κοπέλα λέει: Η κυρία Θέκλα δεν θα μπορούσε να περιγραφεί ακριβέστερα η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι τώρα. Θα σας πω τη δική μου κατάσταση συνοπτικά. Πλέον οι νάρκησοι μου φαίνονται αποκρουστικοί. Αυτό είναι δεδομένο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Όταν μια κοπέλα ή ένα κοπέλι φτάσει μετά που έχει καταλάβει ότι έχει πρόβλημα συνεξάρτηση και αρχίσει να κάνει ψυχοθεραπεία, εντατική ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα, η ενάρκηση θα του τη φαίνονται αποκρουστική, όπω στην πραγματικότητα είναι εντελώ αποκρουστική. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο έχω δοκιμάσει περίπου τρει φορέ να προχωρήσω με άντρε που ήταν καλοί και κατανοητοί και με του οποίου περνούσα πολύ όμορφα. Όμω, πολύ σύντομα ένιωσα να αποδιοργανώνομαι και στι τρει περιπτώσει και διέκοψα τη σχέση. Δεν ξέρω ακριβώ τι φταίει, το ψάχνω στη ψυχοθεραπεία. Ο αγώνα συνεχίζεται. Θα το βρει. Εφόσον το θέλει, θα το βρει. Υπάρχουν πολλέ πιθανότητε. Μπορεί μία κοπέλα η οποία βρίσκεται σε ένα σημείο απεξάρτηση από τη συνεξάρτηση να μην μπορεί ακόμη να καταλάβει ξεκάθαρα ποιο είναι όντω ένα άνθρωπο. Ο οποίο να, να έχει μια υγιή προσωπικότητα. Γιατί λέει ότι τρει φορέ δοκίμασε να προχωρήσει με άντρε που ήταν καλοί και κατανοητοί. Αυτό το κατανοητή. Κατανοητική. Τι σημαίνει ήταν καλοί και κατανοητικοί, Μήπω ήταν άντρε οι οποίοι σου φερόντουσαν καλά, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν κρυφοναρκιστέ. Γιατί να σου πω και λίγο τη δικιά μου ιστορία. Ε, θυμάμαι στα 28 μου είχα μια πολύ άσχημη εμπειρία για την οποία έχω μιλήσει και παλιότερα που είχα φάει και ξύλο από έναν ναρκισιστή της κακιά ώρα. Έχω μιλήσει παλιότερα στην εκπομπή ότι στις 24 του Μάρτου 2004 ένας, άνθρωπο άνθρωπος με ξεκάθαρα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας α, με χτύπησε πολύ άσχημα και χώρισα. Και από τότε αποφάσισα ότι εγώ δεν πρόκειται να είμαι ποτέ ξανά με κακοποιητικό άνθρωπο. Και όντω δεν σήκωσε ποτέ ξανά κανένας Άνθρωπος χέρι πάνω μου. Όμως, όμως, βλέποντας τώρα τη ζωή μου από πριν 20 χρόνια με την σοφία που μου δίνει η απόσταση, μπορώ να αντιληφθώ ότι επειδή ακόμη δεν είχα ξεπεράσει πλήρως τη συνεξάρτηση μετά από το 2004 μπήκα σε σχέση με σου. Με κάποιον ο οποίος φαινόταν κατανοητικός Φαινόταν καλό άνθρωπο και δεν ήταν. Τροφή για σκέψη στη φίλη για τη θεραπεία τη. Ότι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Ε, αυτά ήταν τα σημερινά. Υπάρχει ελπίδα. Ο αγώνα συνεχίζεται. Αφήνουμε το 2023 με μια ιστορία επιτυχίας. και με την ξεκάθαρη πεποίθηση ότι η ψυχοεκπαίδευση, η ψυχοθεραπεία και ο προσωπικός πνευματικός άγωνας μας κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Εύχομαι ολόκαρδα από τα βάθη της καρδιάς μου και της ψυχής μου να είστε καλά. Σας έχω στην έγνοια μου. Σας έχω στο μυαλό μου. Σας σκέφτομαι όλους. Και θέλω να είστε καλά. Και κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ανεβάζοντας καθημερινά ένα βίντεο. Είμαι σε διακοπές τώρα, αλλά έχω ανεβάσει τα βίντεο από πριν, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι αυτές τις μέρες, άνθρωποι οι οποίοι περισσότερο από ποτέ θα ήθελαν να πάρουν κάποια ενδυνάμωση, να ακούσουν κάτι ενθαρρυντικό και γι' αυτό το τελευταίο ψυχοεκπαιδευτικό vlog για το 2023 ήταν αυτό. Έχετε την αγάπη μου. Καλή χρονιά.